Καταλητικό ρόλο, χρήσαρθε στο να φτάσουμε στη συμφωνία έπαιξε όπω πληροφορούμαστε η πίεση η οποία άσκησε ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα προ την κυβέρνηση. Σε λίγο αναμένεται να εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Έκλεισαν όλα τα καθόδη ζητήματα ενώ όπω πληροφορούμαστε, μοναδική εκκρεμότητα είναι το ποσό που θα χρειαστούν οι τράπεζε. Κάτι. Που αναμένεται να κλείσει με τον διαγνωστικό έλεγχο τη ΠΥΜ. Χρήστο, εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια άνο τελεία και να σημειώσουμε τα εξή: Ότι ε, η ιστορία άρχισε να δείχνει προ τα που από το πρωί. Έτσι, έτσι ακριβώ. Ε, ε, Χθε είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα, η οποία όμω φαίνεται να και σήμερα το πρωί. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο διοικητή Κεντρική Τράπεζα, σε συνέχεια αυτών που ξεκίνησε στην ουσία από την συνέντευξή του εδώ α, στο ΣΥΓΜΑ, έδειξε για άλλη μια φορά το δρόμο προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, καταδεικνύοντα του λένε οι πληροφορίε πω δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το μνημόνιο. Η ίδια πληροφορία λέει ότι είχε επικοινωνία και με τον πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση, με τον Νίκο Αναστασιάδη. σημαντική επίση και θα πρέπει να το σημειώσουμε είναι και η συμβολή του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίο τι τελευταίε μέρε για λόγου που ο ίδιο προφανώ ξέρει, δήλωνε αισιοδοξία για την κατάληξη. Πάντω, Χρυσάνη, σήμερα είχαμε μια στροφή 180 μοιρών στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάληξη σε συμφωνία άρχισε από το πρωί με τη δήλωση του Πρόεδρου Χριστόφια ότι βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή του μνημονίου με την Τρόικα. Σε αυτό α, θα πρέπει να α, σημειώσουμε και τι πληροφορίε που λένε ότι ε, έδειξαν. Την κατάσταση στην οικονομία, την κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τότε πάντος δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το κλίμα αβεβαιότητα. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η πρωινή δήλωση του Πρόεδρου. Και επήρξε θετικά και έτσι, οι διεθνεί αγορέ. Σωστό. Ε, και το Κυπριακό Χρηματιστήριο αλλά και αυτή οι διεθνεί αγορέ. Τώρα, ε, λε ότι. Ε, Υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα που είναι αυτό τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το ακριβέ ποσό, έτσι. Αγα, αναμένουμε το διαγνωστικό έλεγχο τη ΠΥΜΚΟ. Ναι. Στην ατζέντα των ανοιχτών κεφαλαίων, μπορούμε να θυμίσουμε, Χρήστο, τι δέσποζε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, δέσποζε το θέμα τη διαχείριση των εσόδων από το φυσικό αέριο, η αποκρατικοποίηση κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών και η ΆΤΑ. Για τη διαχείριση των εσόδων, Χρήσανται από το φυσικό αέριο, η συμβιβαστική φόρμουλα που βρήκαν κυβέρνηση και νομική υπηρεσία. Διασφάλιζε τα κυριαρχικά μα δικαιώματα και με αυτόν τον τρόπο απαντούσαμε στην Τρόικα πώ θα πάρει ε, τα λεφτά τη. Η πρόταση παρέχει, όπω πληροφορούμαστε, πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία στην κρατική εταιρεία. Αυτέ είναι οι μέχρι στιγμή πληροφορίε εν αναμονή χρήσανθε τη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Κλείδωσε λοιπόν το Κυπριακό Μνημόνιο. Μάλιστα, και δεν είναι τυχαία η συγκυρία, επιλέγεται αυτό το κλείδωμα του Μνημονίου. Να γίνει με βρισκόμενο τον πρόεδρο στις Βρυξέλλες. και στην α, καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι στι Βρυξέλλε. Προφανώ ο πρόεδρο θέλει να το αξιοποιήσει αυτό, να δείξει στου εταίρου μα ότι α, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία με του δανειστέ μα, για να ανατρέψει και όλο αυτό το βαρύ κλίμα που την τελευταία, α, το τελευταίο διάστημα δέσποζε πάνω από την α, κυπριακή και, οικονομία. Και οι πληροφορίε χρήσανται, λένε, ότι θα είχε και κάποιε σημαντικέ συναντήσει στι Βρυξέλλε, προκειμένου ο πρόεδρο να πείσει για, για, για τι θέσει τη δική μα. Μάλιστα. Φαίνεται πάντω ότι α, έπαιξαν δραματικό ρόλο και α, το σημειώνω αυτό οι παρεμβάσει τόσο του διοικητή όσο και του α, Υπουργού Οικονομικών. Έτσι, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Α, Χρήστο, Χρήστο.